Ανακοινώθηκαν σήμερα από το ΠΑΣΟΚ οι υποψήφοι περιφερειάρχες σε όλη τη χώρα. Στην Πελοπόννησο το ΠΑΣΟΚ στηρίζει το συνδυασμό Νέα Πελοπόννησος του Πέτρου Τατούλη. Ο κύριος Τατούλης χθες βρέθηκε στη γιορτή του Τρίγου στο Μαλανδρένι, ενώ Παρασκευή και Σάββατο έκανε περιοδία στη Μεσσηνία. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Ελάτε, κυρίου, καλή δύναμη. Με επίσκεψη στο Μητροπολίτη Μεσσηνίας, κ. Χρυσόστομο, ξεκίνησε την περιοδία του στη Μεσσηνία ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ο οποίος θα παραμείνει στο νομό και αύριο. Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμεθα τον κύριο Πέτρο Τατούλη και στην έδρα της τοπικής εκκλησίας, αλλά και στο νομό μας, ως υποψήφιο Περιφερειάρχη αυτού του νέου αυτοδιοικητικού θεσμού, ο οποίος εφαρμόζεται από την πρώτη του έτους. Ο κύριος Τατούλης είναι γνωστός για την αγωνιστικότητά του, είναι γνωστός για την αποφασιστικότητά του, είναι επίσης γνωστός και για την αποτελεσματικότητά του. Εμείς του ευχόμεθα να έχει δύναμη, κουράγιο, ώστε να μπορέσει να πετύχει τους σκοπούς τους οποίους έχει θέσει και να ανταποκριθεί σε αυτό που, το οποίο επιδιώκει. Δύσκολο, αλλά νομίζω ότι στα δύσκολα πράγματα φαίνονται και οι δυνατοί. Με μεγαλύτερη χαρά ξανασυναντήθηκα με τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, έναν θρησκευτικό ηγέτη με σημαντική ικανότητα και αναφορά στα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας, έναν άνθρωπο με ιδιαίτερη ευαισθησία πάνω στα προβλήματα της κοινωνίας. Ανταλλάξαμε απόψεις, μιλήσαμε για το νέο θεσμό και πάνω απ' όλα βέβαια καθορίσαμε εξαιρετικά την συνεργασία μας και τις σχέσεις μας για το μέλλον. Γιατί αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει και ενδιαφέρει όλους τους θεσμούς να δημιουργούμε πάντοτε στην κοινωνία, να δημιουργούμε πάντοτε μέσα στην κοινωνία και στους πολίτες μια νέα πνοή. Η ελπίδα είναι αυτή που στεριώνει την ικανότητα των ανθρώπων για να αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία τα προβλήματα που υπάρχουν και να δίνουν τις καλύτερες λύσεις. Στη συνέχεια, ο κ. Τατούλης επισκέφθηκε την αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας και το νοσοκομείο Καλαμάτας. Θα βγάλει μεγαλύτερες δυνάμεις εμπιστοσύνης προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το σημαντικότερο αγαθό που υπάρχει στον άνθρωπο, που είναι το αίσθημα ασφάλειας. Ναι, αυτό το θέλουμε και εμείς και το επιδιώκουμε, διότι πάντοτε η συνεργασία μας στα θέματα ασφάλειας με τις τοπικές κοινωνίες είχε πάντοτε ωραία αποτελέσματα, θετικά αποτελέσματα, και μάλιστα η ανάγκη των καιρών και κάνει αυτή την ανάγκη πιο επιτακτική τη συνεργασία μας και σε περιφερειακό τώρα επίπεδο, σε καλλιτεχνικό επίπεδο, θα το πω έτσι. Και διότι την αγωνία μας και γενικά την επέδοση του συστήματος ασφαλείας νομίζω είναι ένα από τα πρωταρχικά μερίματα τόσο εμάς, σαν αστυνομία, σαν κύριο φορέα, αλλά πάντοτε με τη συνεργασία και την βοήθεια τη δικιά σας και των τοπικών επιδομιών. Είσαι καλά. Μια χαρούλα είμαστε, μια χαρούλα, δυνατή. Με χαρά υποδεχόμαστε σήμερα τον ντέος υπουργό και υποψήφιο περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον Πέτρο τον Τατούλη. Σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην οποία ως διοίκηση του νοσοκομείου του κάνανε μια λεπτομερέστατη ενημέρωση για τα θέματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο Καλαμάτας και τα προβλήματα που υπάρχουν στις άλλες υγειονομικές δομές της περιοχής ευθύνης του. Του παραδώσαμε το επιχειρησιακό σχέδιο με βάση το οποίο κινείται η διοίκηση και τους στόχους που μέχρι τώρα έχουν υλοποιηθεί. Στα πλαίσια της περιφέρειας Πελοποννήσου, μιας και ως γνωστόν η υγεία σε λίγο θα περάσει στα χέρια της περιφέρειας, θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα έχουμε στενή, ουσιαστική και αποτελεσματική συνεργασία, άλλωστε είναι επιβεβλημένη, και ευχόμαστε στον κύριο Τατούλη κάθε επιτυχία.
και η ανάπτυξη της μονάδος εμφραγμάτων στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και η οποία υπάρχει φυσικά αλλά δεν λειτουργούσε μέχρι σήμερα και υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κινητικότητα και όπως σας έχει εξαγγείλει ο διοικητής πρόκειται να λειτουργήσει σύντομα καθώς και η ανάπτυξη του αιμοδυναμικού εργαστηρίου για την καρδιολογική κλινική είναι στόχος και έργο ζωής. Να το, πριν φύγουμε και εμείς από το νοσοκομείο, να έρθει η σειρά μας να πραγματοποιήσουμε αυτό το έργο. Να λειτουργήσει η μονάδα εμφραγμάτων και να λειτουργήσει και το αιμοδυναμικό εργαστήριο. Ο μεσσηνιακός λαός να έχει να κάνει εδώ τις στεφανιογραφίες του, τα μπαλονάκια, τα αγκιοπλαστικά του και όχι μόνο και ευρύτερη περιοχή. Συνεπώς, κάθε προσφορά, βοήθεια και ενδιαφέρον οποθεδήποτε προερχόμενο είναι ευπρόσδεκτο. Ο προβληματισμός μας και το σχέδιό μας είναι η περιφέρεια Πελοποννήσου να βρεθεί πρώτη σε ικανότητα να παρέχει το σύνολο των ιατρικών υπηρεσιών αυτοδύναμα στους πολίτες της περιφέρειας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Γι' αυτό και θα επιτύχουμε τις μεγαλύτερες συνέργειες. Γι' αυτό και θα διασυνδεθούν όλες οι μονάδες υγείας μεταξύ τους προκειμένου να υπάρχει ανταλλαγή της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της ικανότητας για να αντιμετωπίζεται με τον καλύτερο τρόπο το οποιοδήποτε πρόβλημα όπου και αν παρουσιάζεται σήμερα στους πολίτες της περιφέρειας. Και θα ήθελα να πω ότι μέσα στο γενικό μας αναπτυξιακό σχέδιο, γιατί το πρόβλημά μας, το όραμά μας είναι να κάνουμε μια περιφέρεια όχι απλώς να ανήκει στην Ελλάδα, αλλά μια περιφέρεια, μια ευρωπαϊκή περιφέρεια, μια περιφέρεια της Ευρώπης και η τοπική μας οικονομία να αποτελέσει το σημείο αναφοράς για την έξοδο της κρίσης της ίδιας της χώρας μας. Η Παναγία, η Κύριε Βάρ, να σου δώσει φώτιση, γιατί είσαι καλό μας παιδί, το δικό μας το καλό μας το παιδί. Είναι εξαιρετικά συγκινητικό, αλλά επίσης εξαιρετικά ελπιδοφόρο, γυρίζοντας την Πελοπόννησο, να βρίσκεις ακριβώς τις ίδιες αρχές και τις ίδιες αξίες, την ίδια αναγεννητική επίδραση της ίδιας της παράδοσης, που ουσιαστικά βελτιώνει τους ανθρώπους, τους κρατάει ζωντανούς, τους κρατάει όρθιους και τους δίνει πάντοτε την ελπίδα για να αγωνίζονται για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Για μια ζωή η οποία ουσιαστικά μπορεί να βελτιώνει την ποιότητα των σχέσεων, να ενισχύει την κοινωνική αλληλεγγύη και να δημιουργεί όλες αυτές τις προϋποθέσεις ώστε όλοι μαζί οι πολίτες να πιστεύουμε ότι μπορούμε πράγματι να αλλάξουμε πολλά πράγματα σε αυτόν τον κόσμο. Κύριε Τατουλή, βλέπουμε την κυρία Νικολάκου δίπλα σας. Θα μας πείτε τελικά τι γίνεται? Σας το έχω πει, αλλά είναι γνωστό σε όλους. Η κυρία Νικολάκου είναι, θα έλεγα, μια σημαντική παρουσία, η οποία από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε όλη αυτή την προσπάθεια, την πολιτική προσπάθεια, και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά τιμητικό για αυτή την προσπάθεια να έχει ανθρώπους που να μπορούν πάντοτε να έχουν το δικαίωμα της δικής τους υπέρβασης. Η υπέρβαση είναι μια μαγική λέξη. Είναι μια λέξη βαθύτατα ελληνική, αλλά είναι μια λέξη εξαιρετικά επίκαιρη για την σημερινή κατάσταση που περνάει ο τόπος. Μπορούμε λοιπόν όλοι μας να κάνουμε τις προσωπικές μας πολιτικές υπερβάσεις και να στηρίξουμε αυτό που κατά τη γνώμη μας προστατεύει το δημόσιο συμφέρον. Ιδιαίτερα δε στην περιφέρεια Πελοποννήσου να στηρίξουμε όλους αυτούς που κάνοντας την υπέρβασή τους μπορούν πράγματι να στηρίξουν το μέλλον και την ελπίδα αυτού του τόπου. Τις θρησκευτικές εκδηλώσεις για την υποδοχή της εικόνας της Παναγίας παρακολούθησε και ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Σωτήρης Παναγιωτόπουλος και ο δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας. Υποδεχθήκαμε την ιερά εικόνα της Παναγίας της Δημοβίσης για να μας δώσει δύναμη. Προσκυνήσαμε τη χάρη της για να μας δώσει ελπίδα για κάτι καινούριο και να βοηθήσει όλο τον κόσμο. Είναι μια σημαντική ημέρα σήμερα για τα Γιαννητσάνικα, για την Καλαμάτα, για την ευρύτερη περιοχή,
και είμαστε όλοι εδώ για να σφίξουμε το χέρι κάτω από τις ευλογίες της Εκκλησίας, να χαιρετήσουμε τον κόσμο και να πάρουμε δύναμη από τον κόσμο και ελπίδα. Βοηθιά μας η Παναγία, πολύς ο κόσμος σήμερα από την Καλαμάτα, από τα Γιαννιτσάνικα, για να τιμήσει τη χάρη της, την οποία χρειαζόμαστε πρώτα απ' όλα όλοι εμείς οι υποψήφοι, που για τους προσεχείς δύο μήνες θα αγωνιστούμε τον αγώνα τον καλό, ελπίζω, ώστε να δώσουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο στην πόλη μας και στην περιφέρεια. Χρόνια πολλά στους Καλαματιανούς, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καρδιά της τοπικής οικονομίας χαρακτήρισε τη λαϊκή αγορά της Καλαμάτας ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ο οποίος επισκέφτηκε το χώρο και μίλησε με παραγωγούς και καταναλωτές. Πραγματικά επισκέφτομαι σήμερα το μέρος όπου συγκεντρώνει τις ιδιαίτερα ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Όλοι περνάμε σε μια βαθιά οικονομική κρίση. Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα. Ο κύριος Τατούλης σημείωσε ότι στόχος της νέας αιρετής περιφερειακής διοίκησης Πελοποννήσου θα είναι η στήριξη του ζωτικού αυτού χώρου για την τοπική οικονομία. Εκτιμώ ότι οι υποχρεώσεις που θα αναλάβει η νέα αιρετή περιφερειακή διοίκηση είναι να βοηθήσει περισσότερο στην οργάνωση αυτών των αγορών, αυτού του τρόπου εμπορίου, για να είναι πιο προσιτό στα χαμηλά οικονομικά εισοδήματα, με κύριο στόχο μια καλή οργάνωση αλλά και με καλές υπηρεσίες, να μπορούν αυτή τη δύσκολη ώρα οι χαμηλού επίπεδου οικονομικές τάξεις να έχουν μια καλύτερη πρόσβαση και να έχουν ακόμα το δικαίωμα για μια καλή ποιότητα της ζωής. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο και προς αυτή την κατεύθυνση θα στρέψουμε όλες μας τις δυνάμεις. Καλή οργάνωση, καλές υπηρεσίες, προσιτές υπηρεσίες, προσιτά τα προϊόντα στους ίδιους τους χαμηλόμισθους και στις χαμηλού επίπεδου οικονομικές τάξεις. Κυβέρνηση, χρόνια είσαστε γάμου τη ζωή. Χρόνια είσαστε κυβέρνηση και τι κάνατε γάμου. Πάρ' το σκέρι γάμου. Όχι, περισσότερο. Δεν το πω λιμπόλο και θα δάρξε. Καλή επιτυχία. Καλημέρα σας. Εδώ κόσμο. Να σας ακολουθεί πολλής κόσμος και από διάφορα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση για έναν πολιτικό. Δεν βγαίνω παιδιά, με κοιτάτε, κάνω τις δουλειές.